για την συνέχεια. Πρώτο σκόρερ της ομάδας, το νέο απόκτημα, ο Πέτκο Πέτκοφ με 9 γκολ. Δεύτερο σκόρερ, ο Παναγιώτης Ναυροζίδης με 8 γκολ που είναι σήμερα κοντά μας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Συγχαρητήρια για την νίκη. Μία νίκη που ήρθε με πολύ κόπο για τους Κύκλοπες, αλλά ήσασταν καλύτεροι. Η αλήθεια αυτή είναι στο παιχνίδι αυτό κοντρά στον Παντσαραϊκό και ήρθε πολύ δίκαια αυτή η νίκη. Ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για εμάς για να πετύχουμε το στόχο της παραμονής. Ήταν μια μεγάλη νίκη μέσα σε μια έδρα όπου ήταν δύσκολη. Παλέψαμε 100% εμείς, δείξαμε σοβαρότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με αποτέλεσμα να μην αφήσουμε περιθώριο στην ομάδα των Σερών να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Φύγαμε με τους 2 βαθμούς, είμαστε χαρούμενοι και από εδώ και πέρα κάθε μάτς είναι σημαντικό για την παραμονή, που είναι και στόχος μας. Είχαμε τον προπονητή τον Ηλία Παπαχρήστου την προηγούμενη Δευτέρα και μας έλεγε πόσο σημαντικό είναι να έρθει αυτή η νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό και να που ήρθε λοιπόν. Τι σημαίνει τώρα στο βαθμολογικό αλλά και στο ψυχολογικό κομμάτι αυτή η νίκη για την ομάδα? Στο ψυχολογικό κομμάτι σίγουρα έχει ανέβει πολύ η αυτοπεποίθησή μας, γιατί δείξαμε ότι αξίζουμε κάτι παραπάνω από τις τελευταίες θέσεις του πίνακα της βαθμολογίας. Πλέον πάμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση να πάρουμε και τα υπόλοιπα μάτς τα οποία έχουμε μέσα στην έδρα μας και έχουμε μια δυνατή έδρα. Τώρα στο βαθμολογικό πίνακα προς το παρόν έχουμε βάλει από κάτω τις Σέρες, είναι το μόνο σίγουρο, που ήταν ο στόχος να βάλουμε μια ομάδα κάτω από εμάς. Από εκεί και πέρα κάθε βαθμός για εμάς είναι πολύ σημαντικός και ελπίζω στο τέλος να παραμείνουμε για άλλη μια χρονιά στην κατηγορία. Πώς τη βλέπεις φέτος την ομάδα, πώς τη βλέπεις την πορεία μέχρι στιγμής? Να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι είναι η δεύτερη θητεία σου, να το πούμε έτσι, στους Κύκλοπες. Αν θυμάμαι καλά, είχες λείψει ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. 6 μήνες έλειπα. 6 μήνες. Πήγα μεταγραφή στην ομάδα της Χάνθ και επέστρεψα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της ομάδας, γιατί έχω μάθει να βοηθάω την οικογένειά μου και εδώ την ομάδα των Κυκλόπων για μένα είναι η οικογένειά μου και θέλω να τους βοηθήσω. Βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι δεν θα χάσουμε από κανέναν, πάμε για την παραμονή, ο στόχος είναι μονόδρομος και αυτό είναι πολύ θετικό. Όλα τα παιδιά είναι ενωμένα, όλοι θέλουν να δώσουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Έχω επιστρέψει εγώ και νιώθω ήδη χαρούμενος. Έχω αφήσει πίσω μου την πίεση που είχα και πάμε για το καλύτερο δυνατό. Και είσαι απελευθερωμένος, νομίζω, και φαίνεται και στα παιχνίδια αυτό. Και νομίζω ότι με παιχνίδι είστε και εσύ προσωπικά και είστε ακόμα καλύτεροι. Τώρα, στο κομμάτι του πρωταθλήματος, στο επίπεδο, πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της Α2? Το φετινό πρωτάθλημα της Α2 για μένα προσωπικά, που το έχω βιώσει, το βιώνω για 5η χρονιά αυτό, το συνέστημα και τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, έχει πέσει πάρα πολύ, Κοσμά, είναι η αλήθεια, το επίπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό. Είχαμε να πούμε συγγνώμη που σε διακόπτω και την αποχώρηση και μιας πολύ ιστορικής ομάδας, του Φίλιππου Βέρειας, που νομίζω ότι μόνο και το γεγονός αυτό λέει πολλά. Για μένα είναι ένα μεγάλο συναισθηματικό κομμάτι ο Φίλιππος Βέρειας, γιατί ξεκίνησα από εκεί την καριέρα μου και είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό handball, για οποιαδήποτε κατηγορία, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ήταν η ομάδα του Φίλιππου. Δεν γνωρίζω αυτό που έλεγα και πριν, δεν γνωρίζω το λόγο που το επίπεδο έχει πέσει τόσο πολύ, διότι λεφτά γίνεται μια προσπάθεια να επιχορήγησης ομάδων, προσπαθούν από την Ομοσπονδία, αλλά μάλλον δεν είναι αρκετό. Αυτό θα μας το πούν μάλλον παράγοντες των ομάδων. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω πώς είναι με τα έξοδα και αυτά. Από εκεί και πέρα το συμπέρασμα είναι ότι έχει πέσει το επίπεδο. Μάλιστα. Τώρα έρχεται ένα παιχνίδι απέναντι στον Φέρωνα Βέρειας το ερχόμενο Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης είναι στο πλευρό σας. Ωστόσο, θα ήθελες να κάνεις και μέσα από την εκπομπή ένα κάλεσμα?
Εννοείται. Σε κάθε μάτσο ο κόσμος είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μας μέσα στην έδρα μας. Είναι ο 8ος παίχτης μέσα στο γήπεδο. Μας βοηθάει πάρα πολύ και μας δίνει θάρρος όταν αγωνιζόμαστε μέσα στην έδρα μας. Παίζουμε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Και ελπίζω να είναι ένα γεμάτο γήπεδο και να πάρουμε τη νίκη που μα τη χρειαζόμαστε και αυτήν. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στο παιχνίδι του Σαββάτου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κοσμά. Καλή Καλό συνέχεια. βράδυ.